Έπειτα από πολλές συζητήσεις που κράτησαν χρόνια, ο κύβος ερήφθη και η κάρτα φιλάθλου εφαρμόζεται πανκύπρια από τις 26 Ιουλίου. Το νέο μέτρο θα ισχύει για όλους τους φιλάθλους όλων των αθλημάτων, ασχέτως αν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για δημιουργία του Μητρώου Φιλάθλου. Κατακυρώσαμε την προσφορά και 23 Ιουλίου θα γίνει παρουσίαση ακριβώς του συστήματος πώς λειτουργεί. Η Λεμεσός θα ξεκινήσει να εκδίδει κάρτες και να καταγράφεται στο Μητρό 25 του μήνα. 26 του μήνα, πανκυπρίως, όλος ο κόσμος θα μπορεί να ξεκινήσει να καταγράφεται στο Μητρό και να εκδίδει κάρτα ψηλά. Στην κάρτα θα αναγράφεται ο αριθμός, το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία λήξης κάρτας. Θα στοιχίζει 1 ευρώ αν έκδοση γίνει μέσω διαδικτύου και 3 ευρώ αν κάποιος πάει στο γήπεδο και εκδώσει εκεί την κάρτα. Ο πρόεδρος του ΚΟΑ εξηγεί βήμα προς βήμα πώς γίνεται ακριβώς η έκδοση της κάρτας φιλάθλου. Είτε θα πάτε σε ένα γήπεδο πρώτης κατηγορίας και μαζί με την ταυτότητα σας και θα σας καταγράψουν στο Μητρό, θα δώσετε όλα τα στοιχεία, θα σας βγάλουν τη φωτογραφία και θα σας εκδώσουν κάρτα πλαστική ή application στο τηλέφωνο ή από σπίτι. Θα μπορέσεις να μπεις στο σύστημα, να βάλεις τα στοιχεία και απλώς να πάει στο γήπεδο το οποίο εκδίδονται τις κάρτες για ενεργοποίηση της κάρτας. Ο Κλειάθης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι όλα γίνονται σε συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παράλληλα με την εφαρμογή της κάρτας, θα τοποθετηθούν και κάμερες στα γήπεδα, οι οποίες θα παρακολουθούν τις κερκίδες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του χουλιγκανισμού.